Καλησπέρα σας. Η πανδημία του νέου κορονοϊού SARS-CoV-2 συνεχίζεται σε όλο τον κόσμο. Το σύνολο των καταγεγραμμένων κρουσμάτων έχει ξεπεράσει τα 4.730.000 και οι θάνατοι επίσης έχουν ξεπεράσει τις 310.000 παγκόσμια. Αυτοί που ανέρωσαν πλήρως είναι περίπου 1.800.000. Οι χώρες με τα περισσότερα καταγεγραμμένα κρούσματα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ξεπέρασαν το 1,5 εκατομμύριο, Ρωσία, 282.000, Ισπανία, 277.000, Ηνωμένο Βασίλειο, 240.000 και Βραζιλία, 233.000 περίπου. Οι χώρες με τους περισσότερους θανάτους είναι επίσης Ηνωμένες Πολιτείες, πάνω από 90.000, Ηνωμένο Βασίλειο, σχεδόν 34.500, Ιταλία 31.700, Γαλλία 27.700 και Ισπανία 27.600 περίπου. Σήμερα ανακοινώνουμε 15 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων είναι 2.834, εκ των οποίων το 55,2% αφορά άνδρες, 616, δηλαδή το 21,7%, θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.466 κρούσματα, δηλαδή το 51,7% είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 22 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 72 ετών. 9, δηλαδή το 40,9% είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 95,5% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 90 ασθενείς έχουν εξέλθει από τη ΣΜΕΘ. Τέλος, έχουμε έναν ακόμα καταγεγραμμένο θάνατο και συνολικά 163 θανάτους στη χώρα. 46, το 28,2% είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανάτων συμπολιτών μας ήταν τα 75 έτη και το 93,9% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Συνολικά έχουν ελεγχθεί 128.525 κλινικά δείγματα. Όπως παρατηρούμε, ο ιός συνεχίζει να απασχολεί όλες τις κοινωνίες του κόσμου και όλοι προσπαθούν να μειώσουν τις επιπτώσεις εφαρμόζοντας σε άλλο τα άλλο βαθμό περιοριστικά και άλλα μέτρα. Στη χώρα μας, αφού εφαρμόστηκαν με σημαντικές θυσίες τα μέτρα που όλοι γνωρίζετε, βρισκόμαστε στη φάση της σταδιακής άρσης που απαιτεί επίσης πολύ προσοχή από όλους μας. Η μείωση των κρουσμάτων εν γέννη αλλά και των νοσηλιών σε κοινούς θαλάμους και μονάδες εντατικής θεραπείας δεν σημαίνει πως ο ιός εξαφανίστηκε και πως ο κίνδυνος εξέλιπε. Βλέπετε, νομίζω, το τι γίνεται σε κάποιες χώρες που χαλαρώνουν υπερβολικά. Η νόσος, από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα, θα βρίσκεται μαζί μας για αρκετό καιρό και για να είμαστε ασφαλείς, θα πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα προφύλαξης που όλοι γνωρίζουμε. Θα ήθελα σήμερα να μιλήσουμε για τις ομάδες πληθυσμού που έχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν σοβαρή νόσο COVID-19, αυτό που πολλοί το ονομάζουν ευπαθείς ομάδες. Και θα το κάνω αυτό μέσα από την περιγραφή ενός περιστατικού συρροής κρουσμάτων που δημοσιεύτηκε στο υψηλού κύριος περιοδικό The New England Journal of Medicine πριν από 2 εβδομάδες. Στο τέλος του Φεβρουαρίου, λοιπόν, του τρέχοντος έτους, οι υγειονομικές αρχές της επαρχίας King County στην πολιτεία Washington, τον ΗΠΑ, ειδοποιήθηκαν ότι μία 73χρονη που νοσηλευόταν σε ένα γυροκομείο, κέντρο αποκατάστασης, είχε μπει στο τοπικό νοσοκομείο με βήχα, πυρετό, δύσπνοια και χαμηλό κορεσμό αιμοσφαιρίνης. Τα συμπτώματα της είχαν αρχίσει μερικές μέρες νωρίτερα, ενώ ταυτόχρονα μερικοί ακόμα τρόφιμοι του ίδιου γυροκομείου είχαν πυρετό και συμπτώματα αναπνευστικού που δεν εξηγούνταν με κάποια από τις γνωστές αιτίες. Η συγκεκριμένη ασθενής είχε σαχαροδιαβήτη, υπέρταση, ήπια νεφρική ανεπάρκεια και κάποιο βαθμό συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας. Η αναπνευστική ανεπάρκεια της ασθενούς χειροτέρεψε μέσα στο νοσοκομείο, παρουσίασε αμφοδρόπλευρη πνευμονία και αφού εστάλει δείγμα για τον νέο κορονοϊό, την επόμενη μέρα διασωληνώθηκε. Το δείγμα αποδείχθηκε να είναι θετικό για SARS-CoV-2 και παρά τις προσπάθειες της θεραπείας, η ασθενής μετά από μερικές μέρες κατέληξε. Στη συγκεκριμένη επαρχία, μια εβδομάδα νωρίτερα, είχε διαγνωστεί ένα περιστατικό COVID-19 σε έναν ταξιδιώτη από τη Wuhan της Κίνας και εξαιτίας αυτού του περιστατικού, οι υγειονομικές αρχές διεξήγαγαν εκτεταμένη επιδημιολογική έρευνα με ιχνηλάτιση και δειγματοληψίες. Από τον έλεγχο δειγμάτων που πάρθηκαν, προέκυψαν συνολικά 167 θετικοί ασθενείς που σχετιζόταν επιδημιολογικά με το συγκεκριμένο γυροκομείο. Από το σύνολο σχεδόν των 118 τροφίμων του γυροκομείου, οι 101 βρέθηκαν θετικοί.
καθώς επίσης και 50 άτομα το προσωπικό και 16 επισκέπτες. Και μέσα στις επόμενες 20 ημέρες, 35 από αυτούς τους ασθενείς δυστυχώς επιβίωσαν. Η θνητότητα για τους τρόφιμους του γεροκομείου υπολογίστηκε σε 33,7%, ενώ για τους επισκέπτες στα 6,2%. Από το προσωπικό του νοσοκομείου, κανένας από αυτούς που αρρώστησε δεν πέθανε. Μέσω της επιδημιολογικής διερεύνησης, επίσης, διαπιστώθηκαν ότι σε άλλα 30 γεροκομεία της περιοχής υπήρχαν τουλάχιστον ένα κρούσμα σε κάθε γεροκομείο. Ενώ σε κάποια από αυτά υπήρχε σαφής επιδημιολογική συσχέτιση με το πρώτο γεροκομείο, δηλαδή προσωπικό που μοίραζε τον χρόνο του ανάμεσα σε διαφορετικά γεροκομεία ή ανταλλαγή ασθενών μεταξύ των δομών. Η ευαλωτότητα σε αναπνευστικές λοιμώξεις, όπως είναι η γρίπη, των ασθενών παύλα τροφίμων που φιλοξενούνται σε δομές υγείας μακράς παραμονής, όπως είναι τα γεροκομεία και τα κέντρα αποκατάστασης, είναι ήδη αναγνωρισμένη από καιρό. Όπως έδειξε αυτή η μελέτη, αυτό είναι αλήθεια και για το νέο κορονοϊό και μάλιστα φάνηκε ότι η διασπορά του νέου ιού μπορεί να είναι τάχιστη και ευρεία μέσα σε τέτοιες δομές, με αποτέλεσμα ο ιός να προκαλεί πολύ μεγάλη νοσηρότητα και θνητότητα. Όσον αφορά τη γρίπη, βέβαια, λόγω της προστασίας που προσφέρει το εμβόλιο και της μερικής έστω ανοσίας που ήδη υπάρχει σε ένα ποσοστό του πληθυσμού, το πρόβλημα φαίνεται να ελέγχεται κατά ένα μέρος. Δυστυχώς, το ίδιο δεν συμβαίνει με το νέο κορονοϊό. Πρακτικές όπως το επισκεπτήριο σε αυτές τις δομές, η ανταλλαγή προσωπικού και η μεταφορά αρρώστων από μία δομή στην άλλη, φαίνεται ότι είναι κύριοι παράγοντες για την εισαγωγή της νόσου σε αυτόν τον ευάλωτο πληθυσμό, με τραγικές, όπως είδαμε, συνέπειες. Από την εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων στη χώρα μας, η πρώτη προτεραιότητα που τέθηκε από όλους μας ήταν η προφύλαξη των ομάδων εκείνων πληθυσμού που κινδυνεύουν να νοσήσουν βαρύτερα αν κολλήσουν ή να μην αντέξουν και να καταλήξουν. Η κυριότερη ομάδα συνανθρώπων που έχει αυξημένο κίνδυνο είναι οι ηλικιωμένοι. Μπορεί κάποιος να πει ότι ηλικιωμένος είναι αυτός που είναι πάνω από 80 ή πάνω από 90. Η αλήθεια είναι ότι αν δει κανείς τις καμπύλες θνητότητας από το νέο ιό, αναηλικιακή ομάδα, παρατηρεί ότι από την ηλικιακή ομάδα των 65 περίπου αρχίζει η καμπύλη να παρουσιάζει την αναδική της πορεία. Εκτός από το κριτήριο της ηλικίας, άλλοι συνάνθρωποι μας που έχουν επίσης αυξημένο κίνδυνο είναι οι ασθενείς με αρρύθμιση υπέρταση και ζαχαροδιαβήτη, ασθενείς με βαριές καρδιοπάθειες, στεφανιά νόσου, καρδιακή ανεπάρκεια, καθώς και ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια και χρόνιες νευρολογικές παύλα νευρομυϊκές παθήσεις. Βέβαια, οι νόσοι αυτές είναι πολύ συχνότερες στις ηλικίες από 65 ετών και άνω, οπότε δεν είναι καθόλου εύκολο να πει κανείς με απόλυτη βεβαιότητα ότι πραγματικά είναι αλληλεγγύης παράγοντες κινδύνου. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι να προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν στο περιβάλλον μας και μπορεί αυτοί να είναι οι γονείς μας, οι παππούδες μας, συγγενείς μας ή οποιοδήποτε άλλος, τηρώντας τα μέτρα της κοινωνικής απόστασης, εφαρμόζοντας την υγιεινή των χεριών, φορώντας μάσκα όταν πρέπει να τους πλησιάσουμε, αποφεύγοντας να τους επισκεφτούμε ή να τους πλησιάσουμε όταν είμαστε άρρωστοι, αλλά ταυτόχρονα και με το να τους δείχνουμε το ενδιαφέρον μας, έστω και από μακριά, με συχνά τηλεφωνήματα, με οπτική επικοινωνία, με τους καινούργιους τρόπους που μας προσφέρει η τεχνολογία, αν μάλιστα είναι και εκείνη εξοικειωμένη, καθώς επίσης και με εξυπηρετήσεις για εξωτερικές δουλειές και βοήθεια στο σπίτι όταν τη χρειάζονται. Εκείνοι πάλι θα πρέπει να λαμβάνουν και από μέρους τους τα απαραίτητα μέτρα που έχουν αναφερθεί πολλές φορές και κυρίως να αποφεύγουν τον συνωστισμό, να παίρνουν σωστά τα φάρμακά τους, να είναι ενυδατωμένοι, να επικοινωνούν με τον γιατρό τους αν δεν αισθάνονται καλά και να κάνουν καθημερινή άσκηση η οποία βελτιώνει πολλούς από τους επιβαρυντικούς παράγοντες. Ειδικότερα αυτές τις μέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες θα πρέπει να λαμβάνουν τα μέτρα για την αποφυγή και της θερμοπληξίας. Παραμονή σε σκιερό και δροσερό χώρο, ενυδάτωση, χρησιμοποίηση ελαφρού ρουχισμού, μείωση της σωματικής δραστηριότητας, ειδικά τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας, τακτικά ντους και κλίση του ιατρίου αν υπάρξουν συμπτώματα όπως πονοκέφαλος, ζάλι, ναυτία, σύγχυση κλπ. Είναι οι βασικές οδηγίες για την πρόληψη της θερμοπληξίας. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στο θέμα της ενημέρωσης μέσω του διαδικτύου, μια και ο τρόπος αυτός χρησιμοποιείται πάρα πολύ από τους συνανθρώπους μας και ιδιαίτερα από την νεολαία. Τις τελευταίες μέρες είδε το φως της δημοσιότητας μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Οτάβα στο Οντάριο του Καναδά, που διερεύνησε το ρόλο του γνωστού σε όλους μας YouTube στην ενημέρωση του κοινού. Αφού οι επιστήμονες επέλεξαν με επιστημονικά και γλωσσικά κριτήρια περίπου 70 διαφορετικά βίντεο από τα 150 πλέον δημοφιλή που ενημέρωναν το κοινό για το νέο κορονοϊό, στη συνέχεια τα υπέβαλαν σε ένα εξαντλητικό έλεγχο και με συγκεκριμένη βαθμολόγηση ως προς την επιστημονική ορθότητα αυτών που αναφέρονται.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως το 27,5%, δηλαδή το 1 τρίτο περίπου, περιείχε αναλυθείς πληροφορίες και λανθασμένες συστάσεις προς το κοινό, με αποτέλεσμα να συμπεραίνεται από τη μελέτη το προφανές βέβαια ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την επιλογή των πηγών ενημέρωσής μας. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι η κοινωνία μας ξανανοίγει και έφτασε ο καιρός να χαρούμε κάποια πράγματα που στερηθήκαμε τόσο καιρό. Πρέπει όμως να το κάνουμε αυτό με προσοχή και με προσαρμογή στη νέα καθημερινότητα. Η ψευδέστηση ότι όλα τελείωσαν και ότι μπορούμε να επανέλθουμε σε όλες τις προηγούμενες συνήθειές μας και όλοι μαζί ταυτόχρονα μπορεί να έχει τα άσχημα αποτελέσματα και να μας οδηγήσει σε αποστοχώρηση. Καταλαβαίνω τη λαχτάρα του κόσμου για έξοδο και εκτόνωση, αλλά αυτό, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να γίνει με σύνεση, με υπευθυνότητα και προσοχή. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.